Πριν από τις 4 το απόγευμα, όταν η αστυνομία επιχείρησε να συλλάβει αλλοδαπούς μικροπολιτές που είχαν τοποθετήσει τα εμπορεύματά τους, όλα προϊόντα παρεμπορίου, στο πεζοδρόμιο έξω από το κτίριο της ΑΣΟΕ στην οδό Πατησίων. Οι μικροπολιτές, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τη σύλληψη, μπήκαν μέσα στο κτίριο, εκμεταλλευόμενοι το πανεπιστημιακό άσυλο, όπως είχαν κάνει και σε άλλες αντίστοιχες επεμβάσεις της αστυνομίας στο παρελθόν. Για πρώτη φορά όμως οι αστυνομικοί, με εντολή εισαγγελέα, μπήκαν μέσα στο κτίριο της ΑΣΟΕ και συνέλαβαν 16 αλλοδαπούς μικροπολιτές. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της αστυνομίας, κάποιοι από τους χώρους του κτιρίου είχαν μετατραπεί σε αποθήκες παρεμπορίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, από την έρευνα που έγινε, εντοπίστηκαν 17 σάκι με προϊόντα παρεμπορίου, τα οποία και κατασχέθηκαν, 6 αντιασφυξιογόνες μάσκες, 40 κοντάρια, 17 κράνη και 50 άδεια μπουκάλια, ενώ διαπιστώθηκε και η ύπαρξη ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Λόγω της επιχείρησης της αστυνομίας μέσα στο κτίριο της ΑΣΟΕ, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Δένδιας επέστρεψε εσπευσμένα από την Κέρκυρα στην Αθήνα. Επομένως, είδαμε στο ρεπορτάζ, Μανώλη, και αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες από την έρευνα της αστυνομίας. Δεν ήταν μόνο αποθήκη παρεμπορίου. Είδαμε τι άλλο υπήρχε στην ΑΣΟΕ. Είδαμε αυτά που όλοι γνωρίζαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια τι γινόταν έξω από την ΑΣΟΕ, Νίκο? Υπήρχαν οι μικροπολιτές, ερχόταν η αστυνομία να τους ελέγξει. Μπαίναν μέσα στο κτίριο της ΑΣΟΕ, στο προάβλιο χώρο της ΑΣΟΕ. Βγαίναν τα παλικάρια από τις οργανώσεις, λέγανε: εδώ είναι άσυλο, δεν μπορείτε να μπείτε, προστατεύονται. Έφευγε η αστυνομία, δεν γινόταν τίποτα. Σήμερα λοιπόν για πρώτη φορά μπήκαν μέσα στην ΑΣΟΕ. Το άσυλο τα κάλυπτε τότε όλα. Μπήκαν λοιπόν για πρώτη φορά μέσα σήμερα και τι είδαν? Καταρχήν αποθήκη παρεμπορίου, τους ίδιους μικροπολιτές και όλα όμως εκείνα τα οποία κάνουν τις διαδηλώσεις, βίαιες διαδηλώσεις και ακολουθούν τα επεισόδια. Και αυτό έγινε φυσικά. Ο μεν κύριος Πρίτανης έδωσε την άδεια να μπουν, αλλά όλα αυτά τα χρόνια αναρωτιέμαι, ο κύριος Πρίτανης δεν έβλεπε τι γινόταν στο Πανεπιστήμιο? Γιατί αν δεν έβλεπε, πραγματικά δεν έκανε να είναι σε αυτή τη θέση. Επίσης, το άλλο συμπέρασμα που βγάζουμε από αυτό που έγινε σήμερα είναι τι συμβαίνει όταν με ψευδεπίγραφες επικλήσεις του ασύλου και ανοχή στην παρανομία, όταν κάνουμε τόσα χρόνια τέτοιου είδους συμπεριφορές, πού καταλήγουμε? Να έχουμε ένα πανεπιστημιακό χώρο, ο οποίος είναι αποθήκη παρεμπορίου και στον οποίο στηβάζονται όλα εκείνα τα οποία επιτρέπουν σε ορισμένους να μετατρέπουν τις διαδηλώσεις, τις ειρηνικές διαδηλώσεις, σε διαδηλώσεις με επεισόδια, με μολότοφ, με βία και όλα αυτά τα οποία έχουμε δει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Και να δούμε τι έχει να απαντήσει για όλα αυτά ο Πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Μανώλη, σε ευχαριστούμε. Να δούμε τώρα τι γίνεται με την τρύπα στα έσοδα του Υπουργείου Οικονομικών από τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς μόνο μία μέρα απομένει, αν δεν δοθεί παράταση, η ερχόμενη Δευτέρα.